Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα Πάρα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο Για να το δουν περισσότερα παιδιά Γιατί έτσι διευρύνουμε ουσιαστικά τη γνώση, την πληροφορία Και το subscribe στο κανάλι μου, στο youtube Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα Σχολίασε κάτω το βίντεο Σχολίασε για αυτό το βίντεο το οποίο ανεβάζω τώρα θα μιλήσω για το σώμα και για το μυαλό, πώς μπορείς να το δαμάσεις και κοινοποίησε το βιντεάκι στα social media, στους φίλους σου, όπου πιστεύεις ότι θα φανεί χρήσιμο, ότι θα βοηθήσει κάποιον άνθρωπο, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Είδα κάποιο βιντεάκι, διάβασα κάποια βιβλία, πήγα σε κάποια σεμινάρια, κάποιοι μου είπανε ότι αυτό θα σε βοηθήσει, για δοκιμασέ το, κάποια τα απέρριψα, Κάποια τα κράτησα, κάποια τα απορρίπτω, κάποια τα κρατάω ακόμα και τώρα. Γιατί ο καθένα είναι μοναδικό, ο καθένα είναι ιδιαίτερο. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ αυτή τη στιγμή ταιριάζει για εσένα, ταιριάζει για όλου. Ο καθένα επιλέγει τι ταιριάζει για τον εαυτό του. Επιλέγει τι ταιριάζει για τη δική του εξέλιξη και πώ μπορεί ο καθένα να μέσα από αυτά που μαθαίνει να εξελιχθεί και να πάρει πραγματάκια. Μπορεί από αυτό το βίντεο του Γιώργου να μην σ' αρέσει τίποτα. Μπορεί από αυτό το βίντεο του Γιώργου να σ' αρέσουν όλα. Μπορεί από αυτό το βίντεο του Γιώργου να σ' αρέσουν κάποια και κάποια να μην σ' αρέσουν. Επιλέγεις. Εσύ είσαι αυτός που χρειάζεται διάκριση για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό για σένα. Πώς μπορείς να το πάρεις και να το βάλεις στη ζωή σου. Και είπα ότι θα μιλήσω σήμερα για τον διαλογισμό, παιδιά. Είναι... Ο διαλογισμός είναι το εργαλείο κατά τη δική μου γνώμη, κατά τη δική μου άποψη και μέσα από τη δική μου εμπειρία που έχω με τον διαλογισμό μετά από 14 χρόνια. Είμαι δάσκαλος γιόγκα εδώ από το 2008-2009 Μαθητής εδώ και χρόνια πριν στη γιόγκα Και μετά το 2009 έγινα δάσκαλος Ωραία η πρώτη μου εμπειρία με το διαλογισμό ξεκίνησε εκεί γύρω στο 2007 2007 ναι εκεί Αρχικά περισσότερο με την άσανα Να το πούμε έτσι η άσανα είναι η σωματική πρακτική της γιόγκα Και μετά ξεκίνησα να εμβαθύνω ακόμα πιο πολύ και Άρχισα να βλέπω τα ωφέλη του διαλογισμού στην αρχή. Ο διαλογισμός ήταν, η πρακτική μου ήταν πάνω στο διαλογισμό παρατήρησης, δηλαδή ουσιαστικά καθόμουνα σε ένα, στο, σε ένα στοματάκι και παρατηρούσα με την επίγνωση, με την προσοχή μου στην αναπνοή και παρατηρήσεις πώς εξελίσσονται ουσιαστικά οι σκέψεις. Ένα εξαιρετικό εργαλείο, ένα καταπληκτικό εργαλείο. Το χρησιμοποιούν και στη Γιόγκα και το χρησιμοποιούν και στο ζεν. Σα αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι, σα θέλω την αγάπη μέσα από την καρδιά μου.